Ναι, γεια σας, τι κάνετε, Μαυρομάτι είμαι. Καλά. Θα ήθελα απλά να προσθέσω όσα είπατε σχετικά με την δεσμευτικότητα της συμφωνίας η οποία υπεγράφει στις 17 έκτου. Εάν δούμε τον τίτλο καταρχήν της συμφωνίας, στα μεν ελληνικά είναι τελική συμφωνία για την επίλυση των διαφορών οι οποίες περιγράφονται στις αποφάσεις Συμβουλίου Ασφαλείας 817 και 845 του 1993, λήξη της ενδιάμεσης συμφωνίας του 1995 και εδραίωση εταιρικής στρατηγικής σχέσης μεταξύ των μερών. Ναι, ναι. Θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω το εξής. Καταρχήν, ως προς τον τίτλο ή χαρακτήρα της συμφωνίας. Αυτή προκύπτει από το αγγλικό κείμενο, οι οποίοι την αναφέρουν ως agreement. Ναι. Και επίτηδες το αναφέρουν, θεωρώ εγώ, ως agreement, διότι υπάρχει μία άποψη στην θεωρία του διεθνούς δικαίου, η οποία λέει ότι όταν είναι agreement με την έννοια της συμφωνίας απλοποιημένου τύπου, αυτή δεν χρειάζεται επικύρωση. Ναι. Συνεπώς το πάνε εκεί και δεν... Προφανώς, για να μην πάει στη Βουλή. Για, βέβαια, το μέσα το 1.4 προβλέπει ότι θα πάει το δεύτερο μέρος για επικύρωση στη Βουλή. Ναι. Μόνο το πρώτο μέρος δεν θα πάει για επικύρωση στη Βουλή. Ναι. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ως διεθνή συνθήκη δεν αναφέρει, όπως και δεν ανέφερε και η ενδιάμενη συμφωνία, τα ονόματα των συμβαλωμένων κρατών. Ναι. Αναφέρονται ως πρώτο μέρος και ως δεύτερο μέρος. Συνεπώς, το ότι επικαλούνται ότι από σήμερα είναι Βόρεια Μακεδονία αυτό το κράτος, δεν είναι Βόρεια Μακεδονία από σήμερα αυτό το κράτος, διότι θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία της επικύρωσης αφενός από τη Βουλή των Σκοπίων. Σύμφωνα με το 109 θα πρέπει να επικυρωθεί και να εκδοθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των Σκοπίων, άρα δεν έχει νομική ισχύ αυτή τη στιγμή. Όχι. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι φύρον, σύμφωνα με την απόφαση με την οποία μπήκε ως μέλος για πρώτη φορά στην διεθνή ιστορία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών με προσωρινή ονομασία κράτος μέλος. Άρα δεν είναι σήμερα Βόρειο Μακεδονία, εξακολουθεί να είναι φύρον, παρότι όλα οι δημοσιογράφοι το αναφέρουν ότι είναι σήμερα Βόρεια Μακεδονία. Δεύτερον, δεν δεσμεύει κανέναν, είναι μια απλή συμφωνία η οποία υπογράφτηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών των χωρών, δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Σκοπίων, δεν έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και όπως πολύ καλά είπατε, δεν έχει σημασία αν αναφέρεται ως agreement ή οτιδήποτε άλλο, σημασία έχει το περιεχόμενο, δηλαδή τα συμφέροντα τα οποία διακυβεύονται μέσα στο περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Και όπως είπατε, τα συμφέροντα είναι πάρα πολύ μεγάλα και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις οι οποίες αναλαμβάνονται και συνομολογούνται είναι τεράστια σημασία για να θεωρηθεί ως μία συμφωνία απλοποιημένης μορφής. Μα έτσι αλλιώς, το ζήτημα του διεθνούς δικαίου, υπάρχουν αυτές οι θεωρίες απλοποιημένης μορφής. Ωστόσο, η Διεθνή Σύμβαση για το ζήτημα της, η Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθήκων τα απαγορεύει. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξουν συμφωνίες άτυπες ανάμεσα στα κράτη. Μιλάμε για τη Συνθήκη της Βιέννης του 1969, που όπως είχε επικαιροποιηθεί το 1985. Άρα μπορεί διάφοροι διεθνολόγοι ή νομικοί του διεθνούς δικαίου, κυρίως καταγόμενοι εκ αγγλοσαξονικών χωρών, να θεωρούν ότι τα agreement μπορεί να είναι άτυπα ως αρκούν απλά κυβερνητικές πράξεις. Στην πραγματικότητα όμως το διεθνές δίκαιο είναι αυστηρό σε αυτή την ιστορία και, και προϋποθέτει την τήρηση, την πιστή τήρηση των συνθήκων, της συνθήκης για το δίκαιο των συνθήκων, δηλαδή της συνθήκης Βιέννης, όπως αυτή έχει επικαιροποιηθεί. Αυτό το οποίο λέτε, σε αυτό συνηγορεί το περιεχόμενο της συμφωνίας, όπως αναφέρω. Το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας συνηγορεί στο να ενταχθεί στη Σύμβαση για το Δίκαιο των Συνθηκών του 1969 και να μην υπαχθεί σε μια οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία και φόρμουλα που θα ήθελα να κατασκευάσουν. Εναλλακτικά, το ισχύον δίκαιο, τουλάχιστον όπως αυτό το πράγμα ισχύει, βεβαίως θα πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας ότι για να μπορέσει να ισχύσει το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να έχει κυβερνήσεις και πολιτείες και πολιτιακά καθεστώτα τα οποία σέβονται το διεθνές δίκαιο σε μια χώρα. Είναι κυρίαρχα, είναι βασική. Βεβαίως. Υπόθεση ανακάτως να είναι κυρίαρχα. Βεβαίως. Μπορεί να συνομολογήσει διεθνές δίκαιο. Αλλιώς δεν έχει την ικανότητα δικαίου να συνομολογήσει την ανεξάρτητη κυρίαρχη πολιτεία. Ακριβώς. Είναι βασική προϋπόθεση
συνάψεως διεθνών συνθήκων. Σωστό. Εδώ υπάρχουν δύο κατηγορίες, να το πούμε έτσι, διεθνών πράξεων. Η μία είναι η διακυβερνητική ή η διακρατική συμφωνία, είτε ανάμεσα σε δύο κράτη, είτε σε ομάδα κρατών, είτε με διεθνείς οργανισμούς που όμως εντάσσονται σε αυτό που λέμε τη συνθήκη της Βιέννης. Αυτές που εξαιρούνται τη συνθήκη της Βιέννης είναι κυρίως πράξεις του κράτους που είναι μονομερείς. Δηλαδή δεν χρειάζονται τη σύμφωνη γνώμη άλλου κράτους ή άλλου οργανισμού. Παράδειγμα, η αναγνώριση του κράτους, η αναγνώριση ενός κράτους είναι μονομερείς. Είναι πράξη κυριαρχίας ενός κράτους. Μιας κυβέρνησης, να το πούμε έτσι, ενός κυρίαρχου κράτους. Είναι μονομερείς ενέργεια δηλαδή. Ναι, είναι πράξη κυρίαρχη, η οποία δεν έχει στο διεθνές δίκαιο, δεν μπόρεσε σε καμία περίπτωση να το βάλει σε καλούπια. Γι' αυτό ακριβώς και εφευρέθηκε η διαδικασία των δύο αποφάσεων του Συμβουλίου, η 845 και η 843, για να μπορεί να υπαχθεί στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο, μάλλον στα άρθρα 33 επόμενα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που λέει για την επίλυση διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό ακριβώς και η συμφωνία μιλάει για επίλυση των διαφορών σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου. Αυτό θεωρήθηκε η ονομασία στην οποία αναφέρεται σαν προς επίλυση διαφορά, ήταν αυτή η οποία δημιουργούσε πρόβλημα στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στα Βαλκάνια. Γι' αυτό μπήκαν μέσα τα Ηνωμένα Έθνη. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν να μπουν μέσα, διότι η αναγνώριση ενός κράτους μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο και σύμφωνα με τα συμφέροντα του κάθε κράτους. Αλλά βρήκαν αυτή τη φόρμουλα για να μπουν μέσα και να βάλουν και τον ΙΜΗ σαν εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων. Ο οποίος έχει, είπαμε και προηγούμενος, ότι εμπλέκεται. Ναι. Θα το ψάξουμε περισσότερο το ζήτημα αυτό. Επίσης και το ότι δεν χρειάζεται επικύρωση αναιρείται και από ένα άλλο στοιχείο μέσα από τη σύμβαση, που στο άρθρο 20 παράγραφος 10 λέει ότι θα πρέπει να πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να πρωτοκολληθεί και να δημοσιευτεί όπως όλες οι διεθνές συνθήκες σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Το λένε ρητά σε αυτή την παράγραφο το άρθρο 20. Άρα είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν μπορεί να ισχύσει αύριο, δεν δεσμεύει κανένα, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και άρα μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί, παρότι αναφέρεται μέσα ότι οι διατάξεις του δεν ανατρέπονται και είναι απεριορίστου ισχύος, το προβλέπει μέσα το περιεχόμενο της σύμβασης, αλλά από πλευράς διεθνούς δικαίου δεν έχει καμία νομική ισχύ εφόσον δεν επικυρωθεί και από τη Βουλή των Ελλήνων και από τη Βουλή των Σκοπίων. Όλα τα άλλα τα οποία λένε είναι απλώς προς κατανάλωση για να... για να θεωρεί ο κόσμος ότι τελείωσε το θέμα της Μακεδονίας. Δεν τελείωσε. Απλώς έχουμε υπογραφές δύο υπουργών εξωτερικών. Ακριβώς. Τίποτε άλλο. Τίποτα. Τίποτε άλλο. Αυτό το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε με κάθε τρόπο. Μια υπογραφή δεν δεσμεύει κανένα κράτος και δεν του δημιουργεί καμία διεθνή ευθύνη. Εγώ πάντως έχω πολλές εργασίες από πάρα πολλές σχολές διεθνολόγων, είτε από την Κοπεχάγη είτε και από τον αγγλοσαξονικό κόσμο, όπου υποδηλώνουν ότι ακόμη και η ενδιάμεση συμφωνία με την οποία έγινε αυτό το έγκλημα της ένταξης αυτού του κρατηδίου στον ΟΗΕ είναι παράνομη με βάση το διεθνές δίκαιο. Έχει πάει και αυτή για κύρωση, γιατί και αυτή είναι διεθνή συμφωνία. Ακριβώς. Και με αυτή τη συμφωνία, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι. Δεν αναγνωρίζει η Ελλάδα. Έχει ήδη αναγνωρίσει με την ενδιάμενη συμφωνία, η οποία δεν ήρθε κακώς στην Ποτέ. Βουλή. Ποτέ. Αυτό ακριβώς. Το λέει και το Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, όταν προσέφυγε τα Σκόπια στο Διεθνές Δικαστήριο στη Χάγη, επειδή προβάλαμε το βέτο για στο ΝΑΤΟ ως παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνίας. Η αναγνώριση έχει γίνει. Εκείνο το οποίο γίνεται τώρα είναι να υπάρξει μια τελική διευθέτηση της διαφοράς ως προς την ονομασία. Όμως εδώ... Αλλά και να συμφωνήσουν, το λέει ρητά μέσα το κείμενο, ναι. Ότι συμφωνούν τα μέρη ότι το όνομα θα είναι Βόρεια Μακεδονία. Δεν λέει ότι αναγνωρίζει η Ελλάδα. Όχι, όχι. Το αναγνωρίζει, το είχε η ενδιάμεση συμφωνία. Εδώ δεν λέει σωστό. Αναγνωρίζω, δεν λέει συμφωνώ να πάρει αυτό το όνομα. Σωστό. Να αποκαλείται από εδώ και στο εξής ως Βόρεια Μακεδονία. Τίποτα άλλο. Δεν είναι πράξη αναγνωρίσεως αυτή. Ναι. Είναι άρα... η οποία είναι σε συνέχεια της ενδιάμεσης συμφωνίας. Άρα θα έπρεπε να περάσει από τη Βουλή. Συμφωνία, επειδή οι διαφορές στο θέμα της αναγνώρισης παραμένει ανοιχτό.
Ωραία, άρα λοιπόν. Μένει τελείως ανοιχτό, διότι υποτίθεται ότι έγινε με την ενδιάμεση συμφωνία. Η ενδιάμεση συμφωνία δεν ήρθε ποτέ στη Βουλή, γιατί είχε τα στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας, τα οικονομικού χαρακτήρα, της οικονομικού χαρακτήρα και εμπορικού χαρακτήρα διατάξεις, τα οποία θεώρησαν ότι δεν πρέπει να πάει στη Βουλή. Αλλά και το θέμα της κυριαρχίας και το θέμα αυτό της επικύρωσης, το οποίο έχει μεν και ένα στοιχείο εμπορικού χαρακτήρα από ό,τι δείτε μέσα, έχει και οικονομικά στοιχεία, γιατί προβλέπει συνεργασία στον τουρισμό, στις μεταφορές, στη γεωργία, έχει και εμπορικού χαρακτήρα διατάξεις, αλλά εκείνο το οποίο είναι το σημαντικό στοιχείο είναι τα συμφέροντα τα εθνικά τα οποία διακυβεύονται, πρώτον, και δεύτερον τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται εκ μέρους της Ελλάδος και εκ μέρους του Σκοπίου ως προς τα εθνικότητες, τα γέννητα, τα οποία είναι άλλο θέμα, άλλη ανάλυση, που εκεί και ναι. Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Εδώ πάντως θα πρέπει να πούμε ότι επειδή ακριβώς δημιουργείται, να το πούμε έτσι, τροποποιούνται ισχύουσες διατάξεις και του διεθνούς δικαίου αλλά και του εθνικού δικαίου σχετικά με την αναγνώριση μειονοτήτων ή οτιδήποτε άλλο συνδέεται με αυτή την ιστορία, να πούμε ότι πλέον άπτονται βασικών θεμελιακών κανόνων της ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Και επομένως δεν είναι απλά να περάσει από τη Βουλή ως διεθνής σύμβαση με την απόλυτη πλειοψηφία, αλλά αναγκαστικά με μια αυξημένη πλειοψηφία στο 2 τρίτων, όπως λέει, αν θυμάμαι καλά, το άρθρο 28. Είναι τα διακυβεύονται σημαντικά εθνικά συμφέροντα μέσα από το περιεχόμενο. Ως προς το πρώτο μέρος, γιατί έχει δύο μέρη από την. Ναι, βεβαίως. Ως προς το πρώτο μέρος είναι καθαρά διεθνή συνθήκη, η οποία υπάγεται στις διατάξεις από του Συντάγματος για τα 3/5 της Βουλής. Ακριβώς. Άρα δεν δεσμεύει τίποτα και κανέναν και η οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, είτε ο κύριος Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος, που είπε ότι δύσκολα μπορεί να την ακύρωσει, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να ανατραπεί. Αρκεί να υπάρχει πολιτική βουλή.